Καλούμε τον κύριο Τσιτηρίδη να δείξει το δικό του όραμα και κάποιο μεγάλο αναπτυξιακό έργο που ο ίδιος ξεκίνησε, απαντά ο Βασίλη Τσολακίδη στο Δήμαρχο Αυδείρων, με αφορμή την τοποθέτηση του κύριου Τσιτηρίδη για το ρηματομικό του Μουσικού Σχολείου και του Ειδικού Σχολείου Γεννησέας, όπου μέφεται τη διοίκηση Τσολακίδη για αδράνεια. Βγήκε μια ανακοίνωση από τον Δήμαρχο, η οποία άφηνε εχμές στην διοίκηση τη δικιά μας ότι εμείς δεν κινηθήκαμε και όλα τα έχει τακτοποιήσει αυτός και οφείλαμε να απαντήσουμε, όχι γιατί πρέπει να απαντήσουμε, αλλά γιατί πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Το Μουσικό Σχολείο, η δικιά μας διοίκηση και εγώ προσωπικά με ενέργειες το μετέφερα στο Πολιτιστικό Κέντρο της Διομήδειας, όταν δεν τους ήθελε κανείς να συστεγαστούν εδώ μες στην Ξάνθη, και παρόμοια με συντονισμένες ενέργειες το Ειδικό Σχολείο το μεταφέραμε στο Γυμνάσιο της Γεννησέας. Αυτές ήταν το πρώτο βήμα για να δώσουμε έτσι, αν θέλετε, μια ανάπτυξη αυτού του τύπου στην περιοχή μας. Και η συμφωνία ήταν να βρεθούν οικόπεδα και τα μόνιμα σχολεία να κτιστούν στην περιοχή του Δήμου. Ήδη βρήκαμε οικόπεδο μετά το γήπεδο της Διομήδειας, έτσι, εκεί σε ένα πολύ ωραίο οικόπεδο στα υψώματα, και κάναμε τις ενέργειες να παραχωρηθεί στον ΟΣΚ για να κτιστεί το καινούριο σχολείο. Το οικόπεδο αυτό είχε κάποια προβλήματα με το φυσικό αέριο, περνούσε ο αγωγός φυσικού αερίου, τα τακτοποιήσαμε όλα αυτά. Και παρόμοια κίνηση έγινε και για το ΕΚ, βρέθηκε ένα οικόπεδο ακριβώς δίπλα στο Γυμνάσιο της Γεννησέας, όπου θέλαμε να κτίσουμε το ΕΚ. Βέβαια, μέχρι το πρόγραμμα Καλλικράτης, πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει τι γίνεται, μέχρι που ψηφίστηκε ο νόμος του Καλλικράτη, δηλαδή πριν από 7 χρόνια περίπου, 7,5, τα σχολεία τα έκτιζαν οι τότε νομαρχίες, δεν τα έκτιζαν οι Δήμοι. Οι Δήμοι είχαν την επισκευή των σχολείων. Μετά τον Καλλικράτη πέρασαν τα σχολεία στην αρμοδιότητα των Δήμων και αυτοί είναι πλέον που και επισκευάζουν σχολεία, αλλά και κτίζουν σχολεία. Εμείς 3,5 χρόνια διοίκηση ξεκινήσαμε κάποιες ενέργειες για να γίνουν τα τοπικά ρηματομικά. Πίεσα, εγώ δεν νομίζω ότι ο χρόνος, τα 5 χρόνια είναι πάρα πολύ χρόνο για μένα για ένα τοπικό ρηματομικό, και κακώς ο Δήμαρχος κουμποριμονεί γι' αυτό. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έπρεπε να, το επόμενο βήμα είναι πρέπει να ετοιμαστούν οριστικές μελέτες, πρέπει να γίνουν στατικές μελέτες, όλα αυτά αντιλαμβάνεστε έχουν ένα χρόνο, και αν δεν προλάβουμε τη λήξη του προγράμματος αυτού του ΕΣΠΑ που τρέχει τώρα, του προγράμματος που υπάρχουν χρήματα, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να βρούμε χρηματοδοτήσεις. Αλλά αυτά έπρεπε να είναι έτοιμα τώρα, όλα αυτά που σας είπα, γιατί είναι μια σειρά πραγμάτων. Έκαναν το δεύτερο βήμα. Το πρώτο ήταν το οικόπεδο, το δεύτερο είναι το ρηματομικό. Πρέπει τάχιστα να γίνουν και τα επόμενα που σας είπα, οριστικές μελέτες, στατικές μελέτες, και να δεσμευτούν πόροι για να μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα τα σχολεία και να προχωρήσουν. Εμείς εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, γιατί κάποια έργα που ταραματιστήκαμε εμείς, τα βλέπουμε αργά μεν, αλλά έστω καθυστερημένα να υλοποιούνται, και γι' αυτό μας ικανοποιεί, και αυτό νομίζω ότι είναι το κέρδος στον τόπο μας. Και όπως είπα και στο δελτίο τύπου, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά, εγώ περιμένω από τον νυν Δήμαρχο να μας δείξει ένα μεγάλο έργο δικό του που το ξεκίνησε, αναπτυξιακό, και που το έχει φτάσει. Ας μας δείξει κάτι, τέλος πάντων, να πει που είναι δικό του, που ο ίδιος είχε σαν Δήμαρχος, γιατί οι Δήμαρχοι πρέπει να έχουν και οράματα και να προσπαθούν να τα υλοποιήσουν. Ας μας δείξει ένα από τα μεγάλα οράματά του, το οποίο άρχισε να ξεκινάει επί των ημερών του και προφανώς μπορεί να τελειώσει με κάποια άλλη διοίκηση. Μάλιστα, όπως σημείωνε ο κ. Τσολακίδης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευτυχώς προσπάθησαν οι βουλευτές του νομού και έγινε ένα βήμα, αφού ο κ. Τσιτηρίδης δεν γνώρισε καν πότε εκδόθηκε το σχετικό έγγραφο για το τοπικό ρηματομικό. Τόσο στενά φαίνεται ότι το παρακολουθούσε.